πρέπει ο Πάστορ να μπορεί να κυκλοφορήσει. Λιτσάρετε τον, μη μαζί σας. Δεν μπορεί να το λέει και να λέει ότι το αρσενάλο στο νερό πηγαίνει και πηγαίνει. Γιατί τότε τα χαρτικά μου πιέρουν αυτό το νερό. Και τώρα ζω και πιέρουν αυτό το νερό. Το αρσενικό περνάει στα αντίου. Δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει, εάν θέλετε μαζί σας, να κάνουμε κινητοποίηση. Εγώ είπα, θα λέω και πάνω. Πρέπει ο Πάχτας να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Λιντσάρετε τον. Είχε πει χαρακτηριστικά ο Πάνος Καμένος όταν κάτοικοι της Χαλκιδικής του έθεσαν το ζήτημα με τα ορυχεία χρυσού στη Χαλκιδική σε πολιτική του ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την άρση της ασυλίας του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση προκειμένου να λάβει απόφαση επί του σχετικού εισαγγελικού αιτήματος. Ο κύριος Καμένος εγκαλείται για τη δήλωση περί λιντσαρίσματος εις βάρος του Δημάρχου Αριστοτέλη Χαλκιδικής Χρήστου Πάχτα. Εξάλλου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα για άρση ασυλίας του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εγκαλείται από τον Πάνο Καμένο για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος παρέστησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής, είπε πως η αντιπαράθεση έγινε στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του. Η απόφαση επί του αιτήματος για άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Σταθάκη, που βασίζεται σε κατηγορία για οικονομική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναβλήθηκε. Ο βουλευτής ανέφερε προς τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας ότι υπάρχει απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που τον δικαιώνει και ως εκ τούτου η Επιτροπή αναμένει την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων. Είναι κάτι το οποίο ζήτησε και ο Πρόεδρος μας, να γίνει η άρση. Βλέπουμε πολύ βιασύνη, κάτι που σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρχε. Ο Πρόεδρος του, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έκανε την πρώτη στους εισαγγελείς αμέσως να τρέξουν και να καταδικάσουν τον Πρόεδρο. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι είναι το γιατί έγινε αυτή η παρατήρηση από τον πρόεδρό μας. Κάποια παιδιά έπιναν νερό με αρσενικό. Ο κύριος Πάχτας πρότεινε σε αυτά τα παιδιά, ο γνωστός κύριος Πάχτας, με όλες τις προηγούμενες αμαρτίες, πρότεινε στον κόσμο να πίνει νερό, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ξαφνικά βρέθηκε πολλές μονάδες επάνω ο δείκτης του αρσενικού σε αυτό το νερό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εσείς πιστεύετε ότι είναι μία οργανωμένη επιχείρηση να πλήξουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, τη δύναμή του? Ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ψηλά. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που βγάζει το Μέγα και το Βήμα. Ο πρόεδρος άρχισε να λέει ονόματα. Όποιος λέει ονόματα πρέπει να θαυτεί.